Λοιπόν, στην συζήτηση για το τένις θα μας βοηθήσει και ο προπονητής της αντισφαίρησης, ο Κώστας Τοκατλίδης. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνεις, πώς σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο μετά την καραντίνα κιόλας, φυσικά και με το τένις, έχουν ανοίξει οι δραστηριότητες και όλα αυτά για εσάς οι προπονήσεις? Έχουν ανοίξει πλέον εδώ και καμιά εβδομάδα με κόσμο κανονικά και τέτοια τα γήπεδα. Το τένις στην ουσία για ένα πολύ μικρό διάστημα, Γιώργο, δεν λειτουργήσε. Μετά ήταν ανοιχτό, έστω να παίξουν 2 άτομα ανά γήπεδο ή 4 άτομα χωρίς την παρουσία προπονητή. Οπότε στην ουσία είναι σαν να μην έκλεισε. Δηλαδή, ο κόσμος θα μπορούσε να προπονηθεί και να παίξει κανονικά το άθλημα, έτσι. Χωρίς προπονητή όμως, ρε εσύ, ένα παιδάκι που θέλει να εξασκηθεί, έτσι, δεν μένει στάσιμο αν δεν έχει έναν προπονητή να του υποδείξει τι θα κάνει. Γιώργο, σίγουρα, απλά μπορούσαν να κάνουμε μέχρι γκρουπάκια των 2 ατόμων. Δηλαδή επιτρεπόντουσαν 2 άτομα συν το τρίτο τον προπονητή στο γήπεδο. Οπότε κάπως έτσι καλύψαμε και τα παιδιά που έπρεπε να παίξουν και αυτά που ιδιαίτερα είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, θα πάμε σε αυτό το κομμάτι και στην πορεία. Αρχικά θέλω να μας κάνεις μια παρουσίαση του εαυτού σου. Δηλαδή, τι σε ώθησε να ασχοληθείς με το τένις, έτσι, και δει με την προπονητική, γιατί είσαι νεαρός ακόμα σε ηλικία. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι 25 ετών. Έπαιζα από μικρός. Ήμουνα τυχερός που ο θείος μου ήταν προπονητής. Οπότε ξεκίνησα και εγώ, μπήκα από μικρός στο άθλημα του τένις, ας πούμε, και το γνώρισα. Το αγάπησα προφανώς μεγαλώνοντας. Έπαιζα μέχρι μεγάλη ηλικία. Έχω συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα, πανελλαδικά και όλα αυτά. Και αποφάσισα μετά, έδωσα για γυμναστική ακαδημία, ήθελα να περάσω. Ήταν η μόνη σχολή που με ενδιέφερε. Πήγα, τέλειωσα τη σχολή μου και βγήκα από εκεί προπονητής τένις. Έχω ειδικότητα αντισφαίρησης δηλαδή. Γιατί έκανες αυτή τη στροφή προπονητική με... Κανονικά να είσαι αθλητής τένις, δηλαδή, γιατί άφησες την αγωνιστική δράση για την προπονητική, σε έλκει περισσότερο το κομμάτι προπονητική? Δεν το πήγαινα γενικά από μικρός τόσο στον πρωταθλητισμό. Mm-hmm. Κατέβαινα σε τουρνουά και τέτοια, αλλά είναι ένα άθλημα με τεράστιες απαιτήσεις. Πρέπει να έχεις ένα τεράστιο πακέτο. Ναι, δεν ήμουνα πρωταθλητής, οπότε από μικρός ήξερα ότι θα πάω στην προπονητική. Ήταν σαν να ήταν το πεπρωμένο μας, γιατί δίπλα στο θειό μου και αυτά, ήταν και ο μέντορας μου και τέτοια και ο προπονητής μου. Οπότε έτσι εξελίχθηκε η ιστορία. Είναι δύσκολο να εκπαιδεύεις από το να αγωνίζεσαι, να σε εκπαιδεύει βασικά κάποιος άλλος? Σίγουρα είναι δύσκολο. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και μην ξεχνάμε ότι και πνευματικά πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός. Πέρα από το αθλητικό κομμάτι και από την τεχνική και από την τακτική σου, είναι δύσκολο, ναι. Κατάλαβα. Ωραία. Εσύ δραστηριοποιείσαι στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ή είσαι και από τη Θεσσαλονίκη καταγωγή ή από την Καστοριά? Όχι, εγώ αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούμαι στην Καστοριά. Είμαι καταγωγή Καστοριανός. Σπούδασα στη Θεσσαλονίκη 4 χρόνια και τον 4ο χρόνο είχα εργαστεί και όλο στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα του ΤΕΦΑ που διοργάνωνε και έκανα και εκεί προπονήσεις τένις. Ωραία, οπότε αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Η έδρα μου είναι στην Καστοριά. Ωραία, κατάλαβα. Οπότε στο ρωτάω αυτό, γιατί εντάξει, στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα είμαστε το ραδιόφωνο και έχεις εμπειρία από το επίπεδο τένις της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να μου πεις λίγο για αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. Πώς το αξιολογείς? Βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σίγουρα έχει βοηθήσει και η κατάσταση με τον Τσιτσιπά και τη Μαρία Τσάκαρη. Μην ξεχνάμε να την αναφέρουμε, είναι και αυτή στους πρώτους 20 της παγκόσμιας κατάδεξης στις γυναίκες. Mm-hmm. Βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται. Πάρα πολλά παιδιά που να αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες, εμά η πρώτα πιθανώς, και να νέοι προπονητές να μπαίνουν, να εξελίσσονται συνέχεια τα πράγματα στο τένις στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο η πόλη της Θεσσαλονίκης στο τένις αυτή τη στιγμή. Αυτό που λείπει ουσιαστικά για να εκτοξευθεί όλο αυτό είναι ένα μεγάλο τουρνουά ή έστω κάποιο μικρό τουρνουά, έστω 250 της ATP στην Αθήνα σε πρώτη φάση, αλλά και μεταγενέστερα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τι πιστεύεις φταίει δηλαδή, τι ακόμα λείπει? Ιδέα που ναι. Σίγουρα λείπει ένα μεγάλο τουρνουά. Νομίζω ότι τα πράγματα μόνο καλύτερα θα πηγαίνουν για το τένις στην Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύω θα βγουν και άλλοι αθλητές τα επόμενα χρόνια. Ανεβαίνει το προπονητικό επίπεδο και εξελίσσονται συνεχώς τα πράγματα με νέους προπονητές που τα ψάχνουν, καινούργια ασκησιολόγια. Και... Mm-hmm. Οπότε νομίζω καλύτερα θα πάει. Σίγουρα λείπει ένα μεγάλο τουρνά που νομίζω το συζητούσαν κιόλας.
για να το πραγματοποιήσουν. Απλά νομίζω δεν έχει βρεθεί ακόμα άκρη. Σίγουρα θα βοηθούσε. Μάλλον με σπόνσορες και τα λοιπά. Με τους σπόνσορες πιστεύεις ότι εκεί κολλάει το θέμα λόγω πανδημίας, ίσως. Σίγουρα αυτό μας πήγε πίσω. Πολλά τουρνουά, όλα τα τουρνουά γίνανε σχεδόν φέτος χωρίς θεατές ή με ελάχιστους. Οπότε κάπου εκεί νομίζω κόλλησε και αυτό το θέμα. Νομίζω αυτή η συζήτηση για τουρνουά στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει φυσικά με την έναρξη της πορείας, της μεγάλης πορείας του Τσιτσιπά, αλλά και τότε που βρέθηκε στο Τατόι για το Davis Cup με τις εθνικές ομάδες που δεν χωρούσε ο κόσμος κερκίδες. Και λένε, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε να. Και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, χρειαζόμαστε, λέει, ένα μεγάλο τουρνουά, λέει, θα γεμίζαμε το γήπεδο. Αλλά μάλλον η πανδημία έβαλε φρένο σε όλο αυτό. Σίγουρα θα γέμιζε το γήπεδο και στο ΆΚΑ υπάρχει πολύ μεγάλο γήπεδο τέννις, στο κλειστό του ΆΚΑ. Έχουν γίνει και Ολυμπιακοί αγώνες εκεί, προφανώς, εννοείται. Είναι εγκαταστάσεις, Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Ναι. Γήπεδο, ναι, ωραία, με κερκίδες κανονικά, το κεντρικό κόρτ ειδικά είναι πανέμορφο. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε ωραία γήπεδα, έτσι, και προσβάσιμα για το κοινό, για να παρακολουθήσει ένα μεγάλο παιχνίδι. Γενικά, τι τουρνουά γίνονται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γίνονται πιο ερασιτεχνικά τουρνουά, όχι τόσο αυτά 250 και τέτοια. Γίνονται και ευρωπαϊκά τουρνουά, πιο μικρά. Φυσικά και έχει πανέμορφα γήπεδα η Θεσσαλονίκη. Συνεχώς τα ιδιωτικά κλαμπ επεκτείνονται, μεγαλώνουν, δημιουργούνται καινούρια. Οπότε δημιουργούνται, υπάρχουν τουρνουά με πάρα πολύ καλό επίπεδο, τα οποία αξίζει κάποιος να πάει να παρακολουθήσει, ας πούμε, και εγχώρια κυρίως. Εντάξει, βέβαια υπάρχει αίσθηση και το στερεότυπο στον κόσμο ότι το τένις είναι για λίγους, είναι για εκλεκτούς, επειδή είναι ένας ακριβός σπορ. Συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτό? Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη προσωπικά. Πέρα από και έχω κάνει αυτή τη συζήτηση και όλα αυτά που μου δίνει στην πάσα πάρα πολλές φορές. Ναι, γιατί κυριαρχεί σε συζητήσεις, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το ρώτησα και εγώ. Ναι, ναι. Ναι, είναι, χρειάζεται ένα ζευγάρι παπούτσια, μια ρακέτα η οποία δεν παθαίνουν τίποτα οι ρακέτες, είναι αθάνατες, δηλαδή μια φορά την πληρώνεις. Και από εκεί και πέρα εννοείται όσο πιο πολύ θέλει να τρέξει ο καθένας, εκεί θα ρίξει κάποια λεφτά, έτσι, σε γυμναστές, σε προπονητές ενδεχομένως, σε διατροφές, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που κάθε άθλημα, ας πούμε, σε κάθε άθλημα υπάρχει. Όσο περισσότερο θες να πας πιο πάνω, Χριστός, τα λεφτά για ταξίδια, απλά είναι το θέμα στο τένις ότι είσαι μόνος, ας πούμε, καλύπτεις μόνος τα έξοδά σου. Σωστά. Εξαρτάται όμως και τι πορεία θες να ακολουθήσεις. Ακριβώς, ναι. Και στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο, γιατί π.χ. ο πατέρας παίρνει το παιδί και το πάει σε ένα καμπ μιας μεγάλης ομάδας, πληρώνει κάποια χρήματα για τις μεταφορές, όλα αυτά. Οπότε συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Πάντως βλέπεις ότι η εκτόξευση... Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, συμπλήρωσε. Αλλά βλέπουμε ότι σε οποιαδήποτε συζήτηση για το τένις επικρατεί αυτή η άποψη και δεν μιλάμε για τα παιδιά μόνο που κάνουν πρωταθλητισμό. Σίγουρα εκεί θα χρειαστούν κάποια λεφτά για να τρέξει το παιδί, να βγει στο εξωτερικό, ναι, ναι, να κινηθεί σε αγώνες για τα ξενοδοχεία του και αυτά. Αλλά για τον απλό κόσμο δεν, αυτή η άποψη θεωρώ ότι είναι 100% μύθος. Μάλιστα. Εσύ νομίζω συμφώνησες. Βασικά το είπες και νωρίτερα ότι η εκτόξευση αυτή του Τσιπά έχει αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάδειξη νέων ταλέντων στην Ελλάδα. Η ερώτηση είναι ότι πιστεύεις στο άμεσο μέλλον θα δούμε κι άλλους παίχτες Έλληνες, όχι να βρίσκονται στο top 10, αλλά σε πρώτη φάση στο top 100? Γιατί δεν είναι μικρή υπόθεση ακόμα και το top 100. Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ ότι η επιτυχία, όπως έχουμε δει και από τον μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, κάνει καθιστά ένα άθλημα πιο δημοφιλές. Ο κόσμος αρχίζει να ασχολείται παραπάνω και αρχίζει όλη η εξέλιξη εκεί του αθλήματος. Οπότε ναι, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε και άλλους Έλληνες. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε δύο Έλληνες, έναν ο Τσιτσιπάς που είναι νούμερο 5 και η Μαρία, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι νούμερο 18. Νούμερο... στις πρώτες 20 γυναίκες της Ελλάδας. Σωστό, ναι. Κάνει την προσπάθειά του και ο Πέτρος Τσιτσιπάς. Εντάξει, βέβαια είναι πολύ χαμηλά ακόμα. Παίζει σε κάτι challenger κτλ. Να το πούμε και λίγο αυτό και στον κόσμο και τα τουρνουά. Υπάρχουν τα τουρνουά, τα Grand Slam, υπάρχουν τα Master, 500-250. Και πιο χαμηλά υπάρχουν τα Challenger, έτσι, και τα Future, κάπως έτσι λέγονται. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Για να δοκιμάσουν και νεαροί αθλητές πρώτα τις δυνατότητες τους σε αυτά τα τουρνουά και σιγά σιγά να ανεβαίνουν. Και ο Τσιπάς κάπως έτσι ξεκίνησε λογικά. Όλοι κάπως έτσι ξεκινήσανε. Ναι. Γιώργο, μαζεύοντας βαθμούς και κάποια έπαθλα ενδεχομένως από τα μικρότερα τουρνουά και εξελίσσεσαι και περνάς στα πιο μεγάλα μετά. Πρέπει να έχεις συμπληρώσει κάποιους βαθμούς, να έχεις κάποια κατάταξη και όσο ανεβαίνουν όλα αυτά, περνάς και στα πιο μεγάλα τουρνουά.
Βλέπω τώρα κάτι αντιδράσεις, Κώστα, από τους πρωτοκλασσάτους αθλητές του τένις για τα ποσά που μοιράζονται, τα έπαθλα, ότι είναι πάρα πολύ μειωμένα λόγω της πανδημίας και ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τους αθλητές. Γιατί ένα τουρνουά 250 πλέον, θυμάμαι ο Τσιπάς που το σήκωσε στη Λιόν, το έδωσε 43 χιλιάρικα, δηλαδή λίγα χρήματα σε σχέση με αυτά που έπαιρναν προ-πανδημίας. Εσύ πιστεύεις όντως ότι είναι λίγα, γιατί ο κόσμος μπορεί να κατακρίνει αυτή την άποψη, ότι έτσι κι αλλιώς βγάζετε πολλά λεφτά, ρε παιδιά, μην είστε και άπλιστοι. Αυτό νομίζω είναι μια υποκειμενική ερώτηση. Προφανώς, άμα οι παίχτες έχουν συνηθίσει να κερδίζουν ένα τουρνουά 250, εγώ θα σου πω, και να παίρνουν 200 χιλιάρικα και τώρα να έχει κατέβει στα 43 χιλιάρικα, προφανώς είναι μεγάλη μείωση και χάνουν λεφτά αυτοί. Από εκεί και πέρα, όντως, τα ποσά είναι πολύ μεγάλα, αλλά θεωρώ ότι έχουν και πολλά έξοδα, ας πούμε. 43 χιλιάρικα, δεν θεωρώ αυτό, ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Από αυτή την άποψη το λέω, γιατί είναι όλο το team να βρεθεί στην πόλη, να πληρώσει προπονητές. Έχει χίλια δύο πράγματα έξοδα. Αυτό, από αυτή την άποψη. Ακριβώς. Για παίζουμε λίγο. Και πάρα πολλά έξοδα. Ναι. Για παίζουμε λίγο τα παιδικά σου πρότυπα στο τένις, μας πιάσαμε αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα με τους κορυφαίους. Από μικρός, ποιον υποστηρίζεις εσύ? Εγώ είμαι Φεντερικός, Ρότζερ Φέντερερ υποστηρίζω από μικρός. Πολύ έτσι, εσύ, μέχρι πολύ. Και τώρα, ας πούμε. Ναι. Σε στεναχωρεί η εικόνα του Ρότζερ πλέον που στα 40 του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο επίπεδο των world class παιχτών. Εντάξει, προσπαθεί, τώρα έφτασε και τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός. Αλλά εσένα σε στεναχωρεί αυτή η εικόνα, δηλαδή πιστεύεις ότι αμαυρώνει τη φήμη του? Που συνεχίζει ή χαίρεσαι να το βλέπεις? Όχι, δεν συμφωνώ. Χαίρομαι να τον βλέπω πάρα πολύ, Γιώργο. Ακόμα προσφέρει πάρα πολύ θέαμα. Έχει πάρα πολλούς fans σε ολόκληρο τον κόσμο. Θεωρώ ότι ο Φέντερερ είναι το τένις, ακόμα και τώρα. Επίσης, έχει τώρα 1,5 χρόνο που ήταν τραυματίας, οπότε δεν έχουμε αρκετά δείγματα γραφής για να το κρίνουμε τις πορείες του σε τουρνουά. Και αυτό είναι και το τρίτο του Ρολάν Γκαρός, τώρα είναι το τρίτο τουρνουά μετά τον τραυματισμό. Έτσι. Και ήδη έχει σημειώσει δύο μεγάλες νίκες για την ηλικία που βρίσκεται. Συμφωνώ. Εντάξει, μεσολάβησε και η πανδημία, του στέλνει πολλά του Φέντερερ αυτή η κατάσταση. Είχε εγχειριστεί στο γόνατο, ήταν τραυματισμένος. Σωστά. Και από θεραπείες και τέτοιο. Οπότε μπήκε πριν 3 μήνες ξανά στο τουρ. Πάντως βλέπουμε πως η πανδημία χτύπησε τους αθλητές πολύ και στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή ο Dominic Thiem έλεγε ότι παλεύει με ένα είδος κατάθλιψης τον πρώτο καιρό και δυσκολευόταν να βρεθεί σε πολλά γήπεδα. Δεν του άρεσε αυτή η κατάσταση και τα ταξίδια. Δεν το ζούσε όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βίωσες μέσα στην καραντίνα με την πανδημία και ποιες ήταν και οι κινήσεις πολιτείας έτσι, για να σας στηρίξουν. Είχατε τη στήριξη που έπρεπε μέσα στον χειμώνα ως προπονητές? Θεωρώ αυτό που ανέφερες αρχικά για τους αθλητές του Tour, ας πούμε, που μέσα στην πανδημία σίγουρα ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Τώρα να παίζεις σε ένα γήπεδο άδειο, ας πούμε, οι θεατές σίγουρα είναι ένα μεγάλο κίνητρο και κάτι πάρα πολύ όμορφο να υπάρχουν σε ένα γήπεδο. Μάλιστα. Οπότε είναι δύσκολο για αυτούς. Είναι ότι έπρεπε να κάτσουν 14 μέρες καραντίνα στο ξενοδοχείο τους πρωτού ξεκινήσει το τουρνουά, χωρίς να βγαίνουν από εκεί, χωρίς να έχουν επαφές με άλλους αθλητές. Ήταν δύσκολη και όπως για όλους μας βέβαια. Εδώ στην Ελλάδα ήμασταν καλά. Ήμασταν από τους τυχερούς που μπορούσαμε έτσι έστω να πραγματοποιήσουμε να παίξει ο κόσμος, να διασκεδάσει. Ήταν ένας τρόπος διαφυγής από την κλεισούρα και από την καραντίνα και από όλο το lockdown. Μάλιστα. Εντάξει, δεν επηρεάστηκε πολύ επειδή ήταν και σε εξωτερικό χώρο. Αυτό βοήθησε. Είναι εξωτερικό χώρο. Αποδεδειγμένα από μελέτες που έχουν γίνει, έχει βγει από τα ασφαλέστερα αθλήματα. Οπότε και γι' αυτό επιτρέπονταν, ας πούμε, να μπει κάποιος να αθληθεί να παίξει το άθλημα της αντισφαίρησης. Εμένα πάντως μου αρέσει αυτό στην εποχή της πανδημίας στο τένις, που δεν πηγαίνουν πλέον τα παιδάκια την πετσέτα στους αθλητές, αλλά πηγαίνουν την παίρνουν μόνοι τους από το καλάθι. Εμένα μου άρεσε αυτό. Πρέπει να μείνει. Έτσι έχω την εντύπωση. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Ναι, είναι πολύ πιο ωραίο, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Είναι βουλικά τα παιδάκια προφανώς. Παρακολουθήσει μεγάλα παιχνίδια από κοντά. Το τένις. Όχι Γιώργο, και αυτό ήταν ένα από τα σχέδιά μου τώρα αυτά τα 2 χρόνια που μας έχει πιάσει η πανδημία και θέλω να σου πω την αλήθεια, στο Φέντερερ θα αναφερθώ πάλι, θέλω να κάνω ένα ταξιδάκι στο εξωτερικό να μπορέσω να τον παρακολουθήσω. Ναι, μαζί σου στο αποσυρθεί τελείως. Στο δίνω αυτό, ναι, και εγώ θα το επιθυμούσα πολύ και εμένα μου στέρισε πολλά σχέδια, μου χάλασε πολλά σχέδια αυτή η κατάσταση. Αγαπημένη επιφάνεια, πάντα το ρωτάω αυτό.
Αγαπημένη επιφάνεια για μένα που έχω συνηθίσει και προπονώ και όλες εδώ και προπονούμε είναι τα hardcore. Okay. Το πλαστικοποιημένο το η επιφάνεια. Η πιο συνηθισμένη να το πούμε έτσι. Και πιο συνηθισμένη. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Γιατί βλέπουμε πολλοί ταινίστες και στο υψηλότερο επίπεδο δεν μπορούν να προσαρμοστούν, να το πω έτσι, αντιπαθούν. Γιατί μερικοί αντιπαθούν κάποιες άλλες επιφάνειες, όπως ο Ντανίλ Μετβέντεφ που είναι το νούμερο 2. Αντιπαθεί το χώμα. Το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Είναι άλλες ιδιαιτερότητες εκεί πέρα. Γιατί συμβαίνει αυτό, θεωρείς? Ακριβώς. Ακριβώς. Έχει το χώμα, έχει όπως και κάθε γήπεδο και το γρασίδι και το πλαστικοποιημένο, το σκληρό, το κόρτ. Όλα διαφέρουν μεταξύ τους. Το χώμα είναι μια πιο αργή επιφάνεια. Ευνοούνται τα μεγάλα ράλι, δηλαδή πολλές ανταλλαγές μπαλιών ανάμεσα στους πόντους. Οπότε ακολουθούν οι παίχτες συνήθως σχεδόν πάντα διαφορετική τακτική κατά ένα μεγάλο ποσοστό από ό,τι στα σκληρά γήπεδα. Που συγκεκριμένος νομίζω ο Ρώσος, ο Μετβέντεφ, δεν του βγαίνει, δεν του αρέσει αυτό το πράγμα. Και τώρα θα διαμορφώσουν και διαφορετικά τη στρατηγική τους για την περίοδο του γρασιδιού που έρχεται. Γιατί εκεί πέρα είναι πολύ διαφορετικό. Το μπαλάκι πηγαίνει πολύ πιο γρήγορα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Όπως το είπες είναι, ακριβώς. Ωραία. Θα τα δούμε εν καιρό αυτά. Ίσως ξαναχρειαστούμε για εκείνη την περίοδο, Κώστα. Γιατί έχεις γνώση προφανώς. Δεν ξέρω, έχεις παίξει γρασίδι? Δεν συναντάμε εύκολα. Έχω παίξει, ναι. Έχω παίξει, ναι, ναι. Έχεις Θεσσαλονίκη ή στην Καστοριά? Είναι πάρα πολύ γρήγορη επιφάνεια. Όχι, όχι, δεν έχει στη Θεσσαλονίκη. Φυσικό γρασίδι δεν έχει, όπως είναι στο Wimbledon, ας πούμε. Okay. Και δύσκολα βρίσκεις. Μάλιστα. Ας ανοίξουμε λίγο το φάκελο του Roland Garros. Δεν ξέρω, το παρακολουθείς? Τι εντυπώσεις σου αφήνει μέχρι στιγμής στο τουρνουά που βρισκόμαστε τώρα στον τέταρτο γύρο, μπαίνουμε από αύριο. Έχουμε και σήμερα κάποια παιχνίδια για τον τρίτο γύρο. Το παρατήρησα είναι ότι είχε πάρα πολλές εκπλήξεις και στον ταμπλό των ανδρών φέτος στο τουρνουά. Βέβαια έχουμε δει τένις πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Τσιτσιπάς έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία και συνεχίζει το παιδί και στη δεύτερη εβδομάδα του τουρνουά και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Έτσι, πολύ πολύ ενδιαφέροντα μάτσε έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμή στον τουρνουά. Ναι, εντάξει, και οι εκπλήξεις αρκετές. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ο Τιμ να μείνει τόσο νωρίς έξω τον πρώτο γύρο ή ο Ρούμπλεφ από το δεύτερο. Ήταν εκπλήξεις μεγάλες αυτές. Παίχτες top 10 να μείνουν τόσο νωρίς έξω από το τουρνουά. Ισχύει και για τους δύο, ούτε εγώ το περίμενα. Ειδικά για το Ρούμπλεφ, να σου πω την αλήθεια. Ο Τιμ, όχι πρώτο γύρο δεν περίμενα, αλλά γενικά περνάει μια περίοδο δεφορμαρίσματος, δεν είναι και στα καλύτερα του αγωνιστικά. Για τον έτερο Ρώσο, το Ρούμπλεφ ήταν γι' αυτό ήταν έκπληξη μεγάλη, θεωρώ. Αποκλείστηκε πρώτο-δεύτερο γύρο, όπως είπες. Για να κάνουμε έτσι μια πρόβλεψη για το τέλος του τουρνουά, για την έκβαση. Ημιτελικός, λογικά στο ένα ταμπλό, Ναδάλ Τζόκοβιτς θα είναι ο ένας ημιτελικός. Ο άλλος θα είναι Σβέρεφ Τσιτσιπάς, λέω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Συμφωνώ, αν και στο τένις πολλές φορές δεν χωράνε πολλά πραγματικά, είναι εντελώς απρόβλεπτο. Στο πάνω μέρος του ταμπλό σίγουρα τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, ναι, σίγουρα θα έλεγα Ναδάλ και Τζόκοβιτς για επιτελικό. Από κάτω ελπίζω να δούμε το Στέφανο, που συγκεντρώνει πάρα πολλές ελπίδες γιατί παίζει και πάρα πολύ καλό τένις. Τον τέταρτο δεν ξέρω, γιατί και ο Σβέρεφ είναι απρόβλεπτος αν παίξει. Πάρα πολύ καλός, αλλά απρόβλεπτος. Nice. Συμφωνώ να μην προτρέχουμε και φτάνουμε στα ημιτελικά. Τώρα παίζει με τον Καρένιο Μπούστα ο Στέφανος, λογικά αύριο. Τι εικόνα έχεις από αυτόν, γιατί οι Ισπανοί, δεν ξέρω, ταιριάζουν περισσότερο στο κλέι, στο χώμα και είναι πάντα δύσκολοι αντίπαλοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό το κομμάτι. Συμφωνώ 100%. Ναι, αυτή τη φήμη έχουν οι Ισπανοί. Όπως και ο Καρένο Μπούστα που θα αγωνιστεί αύριο από Στέφανος, είναι πάρα πολύ καλό στο χώμα. Είναι και αυτονού η αγαπημένη επιφάνεια από ό,τι ξέρω, οπότε προβλέπω ένα δύσκολο μάτς. Βέβαια, μας έχει δείξει ο Στέφανος ότι τελευταία είναι πάρα πολύ σταθερός και το επίπεδο τένις που παρουσιάζει είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχει συνέπεια, έχει διάρκεια. Είναι πολύ καλός. Έχει διάρκεια, είναι συγκεντρωμένος, έχει βάλει περισσότερη ποικιλία στα χτυπήματά του, έχει βελτιώσει τις επιστροφές του. Ναι, πάει πάρα πολύ καλό. Ξέρεις, όταν μιλάω με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλύτερα προφανώς από εμένα και από όσους ακούνε το τένις, θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Γιατί είναι άτρο τόσο να βάλει στο χώμα? Και δεις το Roland Garros. Όπως είπαμε, το χώμα
είναι το χώμα, σε όλα τα χωμάτινα τουρνουά ο Ναδάλ είναι καταπληκτικός όλες τις χρονιές. Ιδιαίτερα στο Ρόλαν Καρός. Οι συνθήκες στο χώμα είναι λίγο πιο άργιες, οι μπάλες είναι λίγο πιο άργιες. Ο Ναδάλ εκτός από εξαιρετική εννοείται τεχνική, έχει πάρα πολύ καλό footwork, δηλαδή κίνηση στα πόδια. Οπότε όλο αυτό τον βοηθάει η πιο αργή μπάλα να προλαβαίνει ακόμα περισσότερες μπάλες, να γυρνάει τα πάντα πίσω και είναι ο καλύτερος στην επιφάνεια του χώματος όλων των εποχών χωρίς συζήτηση, ας πούμε. Εντάξει, βέβαια και μεγαλώνοντας δεν χάνει αυτό το πλεονέκτημά του. Γιατί εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι όσο μεγαλώνει κάποιος μπορεί να μην έχει την ίδια ευελιξία, ευελιξία για πάει λέγοντας. Αλλά ο Ναδάλ προσαρμόζεται και είναι ακαταμάχητος ακόμα και σήμερα στο χώμα. Και φυσικά είναι το μεγάλο φοβορείο του Ρόλαν Γκαρός. Έτσι. Συμφωνώ. Αδιαφεκτονίκη το φαβορεί, δεν το συζητώ και θεωρώ ότι έχει διατηρήσει το σώμα του σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχει ξεπεράσει και τραυματισμούς που παλιότερα είχε και συνεχίζει να παίζει στο ίδιο επίπεδο, ναι. Ωραία, μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε και το τένις. Νομίζω μας κάλυψες τα πάντα. Δεν ξέρω αν έχεις συμπληρώσει κάτι εσύ. Είπαμε για Ρολάν Γκαρός, είπαμε και το τένις Θεσσαλονίκη. Και τη δική σου παρουσίαση και την ενασχόληση με την προπονητική, νομίζω μας έκανες σοφότερους. Εγώ είμαι καλυμμένος, μπορώ να πω. Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εννοείται να έχεις καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στο χώρο του τένις. Ευχαριστώ, Γιώργο, πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Ήταν ευχαρίστησή μου. Ευχαριστήσουμε και όλους τους ακροατές που ήταν μαζί μας και μας άκουσαν. Έτσι, και φυσικά είσαι πρόσδεκτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ναι, όποτε, όποια στιγμή θέλεις να κάνουμε ωραίες κουβέντες για το τένις. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Φυσικά. Να σε ευχαριστήσουμε φυσικά, πολύ. Και χαίρομαι πολύ για αυτό. Καλό καλοκαίρι με υγεία για όλους, εύχομαι από εδώ και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι να έχεις. Γεια σου. Γεια χαρά. Γεια.